Χαίρομαι ιδιαίτερα που θα μιλήσω με έναν άνθρωπο που προσωπικά εκτιμώ πολύ. Είναι ο κύριος Δήμος Κουμπούρης, είναι μέλος της Κεντρικής Επιτροπής του ΚΚΕ και είναι στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής γραμμής. Καλημέρα κύριε Κουμπούρη, ευχαριστώ που είστε καλημέρα μαζί μας. Καλημέρα και σε εσάς, καλημέρα σας. Λοιπόν, το ΚΚΕ μάθαμε χθες ότι θέτει επικεφαλής στην λίστα επικρατείας την κυρία Αλέκα Παπαρίγα. Ένα πρόσωπο που νομίζω ότι δικαιούται και έχει κατακτήσει την εκτίμηση του εκλογικού σώματος, αλλά δώστε μας και λίγο τη σημειολογία αυτής της επιλογής της κυρίας Αλέκας Παπαρίγα. Πρώτα απ' όλα αυτό που είπατε, η Αλέκα η Παπαρίγα έχει μια παρουσία που δεν χρειάζεται να την περιγράψω εγώ, είναι πασίγνωστη, είναι γραμματέας του κόμματος χρόνια, έχει συμβάλει στην στρατηγική του κόμματος, έχει μια παρουσία σταθερή, με αγωνιστικότητα πάλι σε όλα τα μέτωπα, σε όλες τις θέσεις που έχει αναλάβει. Την άποψη αυτή, νομίζω η παρουσία της είναι χρήσιμη και θα είναι χρήσιμη για το κόμμα και για το λαϊκό κίνημα. Επίσης, νομίζω ότι έχει ενδιαφέρον και είναι επίσης μια μεγάλη προσωπικότητα, ο κύριος Θάνος Μικρούτσικος, ο οποίος θα έχει μια τιμητική συμμετοχή στο ψηφοδέλτιο επικρατείας. Έχετε εικόνα για άλλα πρόσωπα τα οποία είναι ανακοινώσιμα? Όχι, στην τελευταία θέση, ναι, πράγματι θα είναι τιμητική θέση για τον Θάνο Μικρούτσικο, αλλά πρόσωπα θα ανακοινωθούν τις επόμενες ημέρες τώρα μαζί με όλες τις υποψηφιότητες μας, τις άλλες που θα έχουμε εκ μέρους του κόμματος. Διάβαζα μια ανακοίνωση χθες του ΚΚΕ που καλούσε τους πολίτες να στηρίξουν οικονομικά το κόμμα. Αλήθεια, το ΚΚΕ δεν έχει έτσι χρηματοδότες όπως συνηθίζεται στα κόμματα, κάποιοι να βοηθούν τέλος πάντων να συνδράμουν οικονομικά? Κοιτάξτε, έχουν περιοριστεί όλα αυτά, είναι ελάχιστες χρηματοδοτήσεις πια και από την άποψη αυτή το κόμμα μας πάντα στηριζόταν και θέλει να στηρίζεται στην ενίσχυση του λαού. Αυτός είναι ο στόχος του, με το λαό έχει σχέση και ο λαός του δίνει δύναμη. Από την άποψη αυτή πιστεύουμε θα ανταποκριθεί και σε αυτό το καθήκον να μας δώσει τη δύναμη, να βγάλουμε την οικονομική δύναμη, να βγάλουμε πέρα την εκλογική μάχη και θα μας δώσει και τη δύναμη φυσικά να παλέψουμε τα επόμενα χρόνια από τη θέση της λαϊκής αντιπολίτευσης, γιατί ξέρουμε ότι τη Δευτέρα θα έχουμε μια αντιλαϊκή κυβέρνηση. Η Νέα Δημοκρατία έχει βέβαια 10 μονάδες είναι μπροστά, αλλά θα έχουμε μια αντιλαϊκή κυβέρνηση, την οποία μόνο το ΚΚΕ με την πολιτική του, τις θέσεις του, την αγωνιστικότητα του, τη μαχητικότητά του μπορεί να αντιμετωπίσει από τη θέση της λαϊκής αντιπολίτευσης και μέσα στη Βουλή για τα προβλήματα των εργαζομένων και του λαού και φυσικά έξω από τη Βουλή για την οργάνωση του λαϊκού κινήματος που είναι αναγκαίο για αυτές τις λύσεις. Πρέπει να σας πω κάτι και το λέω και από προσωπική πείρα. Για πολύ κόσμο το ΚΚΕ είναι μια έντιμη διέξοδος, δηλαδή για πολλούς ανθρώπους οι οποίοι είναι καχύποπτοι για το πολιτικό παιχνίδι και για τον τρόπο που γίνεται το παιχνίδι και για το τι εκπροσωπούν κάποιοι πολιτικοί φορείς, θεωρούν ότι το ΚΚΕ είναι μια καταφυγή. Μπορεί να μην είναι οι ίδιοι κομμουνιστές ή μπορεί να μην είναι πιστοί στο ΚΚΕ, θεωρούν όμως ότι είναι μια διέξοδος, αυτό που λέμε μια έντιμη ψήφος και νομίζω ότι θα την διεκδικήσει αυτή την ψήφο για μια ακόμη φορά το ΚΚΕ. Κοιτάξτε, είναι έντιμη και αγωνιστική ψήφο. Για κάποιον άνθρωπο που προέρχεται από τα λαϊκά στρώματα, αυτή πρέπει να είναι η μοναδική του λύση, θα έλεγα. Δεν υπάρχει άλλη λύση. Άλλα τα κόμματα έχουν δοκιμαστεί, είτε από τη θέση της συμπολίτευσης, αντιπολίτευσης, είτε μικρότερα κόμματα. Είναι κόμματα πρόθυμα να παίξουν αυτό το ρόλο το κυβερνητικό για να υπηρετήσουν τις ανάγκες. Ποιος είναι ο στόχος αυτές τις εκλογές του ΚΚΕ? Το λέω γιατί φαίνεται ότι έχει παγιώσει ένα μικρό εκλογικό ποσοστό. Δηλαδή, κάτω από το 6,5% και αναρωτιέμαι αν υπάρχουν οι προϋποθέσεις να σπάσει αυτό το φράγμα τέλος πάντων. Να είναι δυνατό, να είναι ισχυρό. Οι προϋποθέσεις υπάρχουν. Ο λαός πρέπει να τα αποφασίσει. Νομίζω έχουν δει πολλά τα μάτια του, τα μάτια μας όλα αυτά τα χρόνια. Έχει βγάλει συμπεράσματα. Να μην παγιδευτεί σε ψεύτικα διλήμματα. Όλα τα κόμματα είτε φοράνε τη μάσκα της αριστεράς, είτε τη μάσκα της δεξιάς, είτε του κέντρου κτλ. Ξέρετε ότι την επόμενη μέρα θα ευθυγραμμιστούν με τις πολιτικές που είναι εδώ. Και τα μνημόνια θα είναι εδώ. Και οι εφαρμοστικοί νόμοι θα είναι εδώ και τα αιματοβαμμένα πλεονάσματα και όλα τα αντεργατικά μέτρα θα είναι εδώ και αυτοί είναι πρόθυμοι να τα εφαρμόσουν. Ποιος θα είναι αντιπολίτευση, ας πούμε. Αναρωτιέμαι αν το γεγονός πως υπάρχει μια αποδρομή στον ΣΥΡΙΖΑ
και το γεγονός ότι ήταν ένα κόμμα της ριζοσπαστικής αριστεράς όταν πρωτοήρθε στο προσκήνιο και μάλιστα με προοπτική κυβερνητικού κόμματος. Αναρωτιέμαι λοιπόν αν έκανε καλό ή κακό στους αριστερούς ψηφοφόρους το γεγονός ότι πλέον είναι ένα αρκετά συστημικό κόμμα της κέντρο-αριστεράς. Πολύ μεγάλο κακό έκανε. Καταρχάς συνέχισε τις πολιτικές της Νέας Δημοκρατίας από εκεί που τις πήρε, τις παγίωσε, τις υιοθέτησε και τις πήγε παραπέρα. Όλα τα μέτρα που τα βρήκε και που τα άφησε τα συνέχισε με καινούργια μέτρα, με περικοπές στις συντάξεις, με την ιδιωτικοποίηση, με τα ζητήματα της μερικής απασχόλησης, των ελαστικών μορφών απασχόλησης, όλα τα μέτρα της κοινωνικής ασφάλισης που χτυπήθηκαν δικαιώματα, ό,τι τους υπαγόρευσε η Ευρωπαϊκή Ένωση και το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο τα εφάρμοσαν, αφού τα έχουν συναποφασίσει και στην Ευρώπη φυσικά και είναι για τις ανάγκες του κεφαλαίου. Έσπρωξε έναν κόσμο που σου λέει αυτή είναι η αριστερά. Να τον σπρώχνει ξανά από εκεί που ήρθε. Αυτό πραγματικά έχει, πώς το λένε, είναι ένα μεγάλο δισαβαντάζ πράγματι για τον αριστερό κόσμο που πρέπει φυσικά να σκεφτεί διαφορετικά και πρέπει να σκεφτεί ότι η αριστερά είναι εδώ με το ΚΚΕ. Οι άνθρωποι που θέλουν να νιώθουν τον εαυτό τους αριστερό δεν μπορεί να συμβιβαστούν με τις πολιτικές. Θα είστε υποψήφιος. Θα σε λίγες μέρες σαν το κοντογιορτή. Λοιπόν, σας εύχομαι και προσωπικά καλή επιτυχία και καλή δύναμη και εύχομαι επίσης και καλή επιτυχία στους στόχους του ΚΚΕ στις επερχόμενες εκλογές. Ευχαριστούμε, να είστε καλά, καλημέρα.